Ξεκινήσουμε με μια είδηση που αφορά το εκπαιδευτικό ρεπορτάζ. Την Τετάρτη 26 του Απρίλη, χθες, είχαμε την ανακοίνωση των θέσεων ανά ειδικότητα. Αναφέρομαι στην κάλυψη κενών μέσα από μόνιμους διορισμούς. Σωστά, Εύη, σε πανελλαδικό επίπεδο. Είχαμε αντιδράσεις και από εκπροσώπους της πρωτοβάθμιας και της δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης. Θα παρουσιάσουμε κάποια στοιχεία. Φιλοξενούμε και θέλω να ξεκινήσω με τον φιλοξενούμενό μας, τον κύριο Μιχάλη Καραδημητρίου, πρόεδρο Συλλόγου Φυσικών Κρήτης. Να σας καλησπερίσω. Καλησπέρα. Και να σας ευχαριστήσω θερμά. Πριν μπούμε στη συζήτηση με τον πρόεδρο του Συλλόγου Φυσικών, η Εύη Σπανού θα μας παρουσιάσει τα βασικά χωρία σημεία των ανακοινώσεων. Λοιπόν, 3.772 κενές θέσεις, οι οποίες θα καλυφθούν σε πρωτοβάθμια και δευτεροβάθμια εκπαίδευση. Ένας αριθμός ο οποίος κυκλοφόρησε το τελευταίο χρονικό διάστημα, τώρα έρχεται να επιβεβαιωθεί. Και σε ό,τι έχει να κάνει με τους φυσικούς, έναν κλάδο με τον οποίο θα ασχοληθούμε και σήμερα στην εκπομπή, έχουμε 84 θέσεις σε επίπεδο Ελλάδας, οι οποίες αφορούν στη συγκεκριμένη ειδικότητα και θα καλυφθούν. Μάλιστα, 84 θέσεις. Μας δίνεις καλή πάσα. Εύη, να σε ευχαριστήσω. Κύριε Καραδημητρίου, 84 θέσεις πανελλαδικά. Στο άκουσμα λέει κανείς, μα καλά, μόνο 84 θέσεις πανελλαδικά, 84 κοινά πανελλαδικά δηλαδή. Λοιπόν, η αλήθεια είναι ότι όταν ακούει κάποιος τον αριθμό 84, δηλαδή αυτή τη στιγμή σημαίνει ότι υπάρχουν 84 κενές θέσεις φυσικών σε πανελλαδικό επίπεδο, και όταν λέμε πανελλαδικό, μιλάμε για τα γυμνάσια, τα λύκεια και τα επαγγελματικά λύκεια. Άρα αντιλαμβάνεστε για πόσα πολλά σχολεία μιλούμε. Προφανώς ο αριθμός αυτός, να πούμε επίσης ότι πέρσι η προσλήψη ήταν 57 φυσικών και πρόπερσι ήταν 87, άρα τελευταία τριετία έχουμε έναν αριθμό ο οποίος είναι πολύ μικρότερος από τον αριθμό αναπληρωτών φυσικών που έχουμε σήμερα στην εκπαίδευση. Να αναφέρω απλά ότι στην πρώτη φάση αναπληρωτών φέτος χρειάστηκαν 250 περίπου τάξη μεγέθους φυσική για την κάλυψη των κενών σε πανελλαδικό επίπεδο. Δεν είναι όλα οργανικά κενά. Δεν είναι βέβαια όλα οργανικά κενά, και εδώ πέρα για να μην έχουμε έτσι παρερμηνίες και παρεξηγήσεις. Η αλήθεια είναι ότι το βασικό πρόβλημα εδράζεται στον τρόπο με τον οποίο σήμερα το Υπουργείο Παιδείας βλέπει τα οργανικά κενά. Να σας φέρω ένα παράδειγμα. Αυτή τη στιγμή τα οργανικά κενά δημιουργούνται μέσα από ομάδες σχολείων. Υπάρχει δηλαδή ομαδοποίηση σχολείων και τα κενά βγαίνουν σε σχολεία, όχι σε μία σχολική ομάδα, σε όμορα σχολεία. Ένα παράδειγμα είναι ότι αν έχουμε για παράδειγμα κάποιον ο οποίος υπηρετεί σε θέση διευθυντή, αυτός ο διευθυντής μπορεί να έχει κάποιο οργανικό κενό σε κάποιο λύκειο του Ηρακλείου, για παράδειγμα. Επειδή είναι διευθυντής ή βρίσκεται σε κάποια άλλη υπηρεσία, το οργανικό του κενό, ή είναι αποσπασμένος, για παράδειγμα, σε κάποιο πρότυπο σχολείο, φαίνεται ότι υπηρετεί στην οργανική του θέση στο σχολείο του. Αυτή η οργανική θέση πρακτικά καλύπτεται πάντα από θέσεις αναπληρωτή, γιατί δεν υπάρχει το μόνιμο προσωπικό. Αυτό όμως που είναι κυρίαρχο για εμάς τους φυσικούς, και νομίζω ότι αυτό είναι και το που θα ήθελα να θίξω, δεν είναι πώς θα ανοίξουν θέσεις φυσικών για να μπει κόσμος στο δημόσιο, να διοριστεί κόσμος έτσι χωρίς να υπάρχουν ανάγκες. Για μας το βασικό θέμα είναι η φυσική να διδάσκεται από φυσικούς. Καθώς βλέπουμε το φαινόμενο, άλλες ειδικότητες, όπως χημικοί, βιολόγοι, γεωλόγοι. Υπάρχει μια ιδιαιτερότητα να γίνονται φυσικοί. Υπάρχει μια ιδιαιτερότητα στο ΠΕ04, στις φυσικές επιστήμες. Επειδή οι ειδικότητες που βρίσκονται είναι ενοποιημένες, είναι η φυσική, οι βιολόγοι, οι γεωλόγοι και οι χημικοί. Αυτή τη στιγμή λοιπόν τις θέσεις των μαθημάτων φυσικής, χημίας, βιολογίας, γεωγραφίας τις καλύπτουν αυτές οι τέσσερις ειδικότητες που σας είπα. Στα γυμνάσια λοιπόν, που οι ώρες φυσικής, χημίας, βιολογίας είναι λίγες, είναι πάρα πολύ δύσκολο ένας φυσικός ή ένας χημικός ή κάποιος από τις άλλες ειδικότητες να μπορέσει να καλύψει πλήρες ωράριο των 12 ωρών. Άρα εκεί υπάρχει λογική της Β και της Γ ανάθεσης, που έχει μία λογική όταν μιλάμε για μικρά σχολεία σε απομακρυσμένες περιοχές. Αυτή τη στιγμή όμως οι πολιτικές ηγεσίες, γιατί είναι κάτι που συμβαίνει χρόνια, έχουν χρησιμοποιήσει τη Β και τη Γ ανάθεση ως κανόνα. Και τι βλέπουμε, ας πούμε ότι στα γυμνάσια αυτό δεν είναι τεράστιο πρόβλημα, γιατί όντως σε απομακρυσμένα σχολεία υπάρχει πρόβλημα. Στα λύκεια όμως βλέπουμε ότι μαθήματα κατεύθυνσης, μαθήματα προσανατολισμού, μπορεί να διδάσκονται από συνάδελφο άλλης ειδικότητας. Αυτό ισχύει και για τη φυσική, που μπορεί να τη διδάσκει ένας βιολόγος. Αλλά και για μαθήματα αλλά όπως και για τη βιολογία, που μπορεί να τη διδάσκει ένας φυσικός ή τη χημεία. Και αυτό τι αποτέλεσμα έχει, η παρεχόμενη ποιότητα εκπαίδευσης στα παιδιά μας να μην είναι αυτή που πρέπει να είναι. Μάλιστα. Αναφορικά με την ατζέντα των προτάσεών σας και ποια η αποδοχή από την πλευρά του Υπουργείου διαχρονικά. Κοιτάξτε, εμείς η αλήθεια είναι ότι τα τελευταία 4 χρόνια περίπου έχουμε βάλει στο Υπουργείο Παιδείας ως βασική ατζέντα να υπάρξει αλλαγή στα αναλυτικά προγράμματα. Αυτό είναι κάτι το οποίο προχώρησε, έχουμε αλλαγή στα αναλυτικά προγράμματα και είμαστε και στη φάση που θα αρχίσουν να γράφουμε τα καινούργια βιβλία.
Το δεύτερο πράγμα, για να μπορέσουν να εφαρμοστούν αυτά τα πολύ σύγχρονα αναλυτικά προγράμματα που έχουν βγει, θα πρέπει να υπάρχει και η αύξηση των ωρών διδασκαλίας. Η φυσική σήμερα, για παράδειγμα, που είναι ένα μάθημα αρκετά δύσκολο, το γνωρίζουμε όλοι, δύσκολο. Ένα μάθημα το οποίο απαιτεί μια ιδιαίτερη σκέψη και μια ιδιαίτερη διαχείριση. Είναι καταρχήν ένα πειραματικό μάθημα. Ένα μάθημα δηλαδή που πρέπει να υπάρχει ο χρόνος, ο χώρος και το κατάλληλο προσωπικό, ώστε να γίνει μέσα σε ένα χώρο εργαστηριακό. Χρειάζεται περισσότερες ώρες. Άρα πρέπει να αυξηθούν οι ώρες φυσικής. Αντιστοίχως, θα μπορούσε κάποιος συνάδελφος άλλης ειδικότητας να ζητήσει κάτι παρόμοιο, και ειδικά στις πειραματικές επιστήμες, όπως είναι η φυσική και η χημεία, είναι αναγκαίο να έχεις περισσότερες ώρες ώστε να κάνεις αυτό που γίνεται σε όλο το σύγχρονο, έτσι, σε όλα τα ευρωπαϊκά σχολεία, στον υπόλοιπο κόσμο γενικότερα. Η φυσική γίνεται μέσα σε εργαστήριο. Σήμερα, δυστυχώς, οι συνάδελφοι στα σχολεία δεν έχουν ούτε το χρόνο, ούτε την δυνατότητα να πάνε στα εργαστήρια και να κάνουν σωστά το μάθημά τους. Και αν δεν είναι φυσική και είναι, για παράδειγμα, κάποια άλλη ειδικότητα, τους είναι και δύσκολο να πραγματοποιήσουν ένα πείραμα. Άρα, αύξηση των ωρών στη φυσική, αύξηση με βάση τα νέα αναλυτικά προγράμματα, επαναπροσδιορισμός του τρόπου με τον οποίο βγαίνουν τα πραγματικά κενά και οι πραγματικές ανάγκες, ναι, και να καταφέρουμε στην επόμενη πενταετία να έχουμε ένα καινούριο πλαίσιο, ένα καινούριο οργανόγραμμα, ώστε στα σχολεία, κατά κανόνα, οι ειδικότητες να διδάσκουν τα μαθήματά τους. Και όσοι είναι από άλλη ειδικότητα και διδάσκουν, π.χ. στα γυμνάσια, ναι, να υπάρχει σοβαρή επιμόρφωση, γιατί για μας ο Σύλλογος Φυσικών Κρήτης δεν είναι συνδικαλιστικό όργανο, είναι ένα επιστημονικό σωματείο. Άρα αυτό που μας ενδιαφέρει κατά βάση είναι να έχουμε την καλύτερη δυνατή ποιότητα σε ένα αντικείμενο, το αντικείμενο της φυσικής, το οποίο σήμερα είναι αυτό το οποίο μας έχει δώσει τη δυνατότητα να έχουμε σύγχρονη τεχνολογία, αντίληψη για το πώς λειτουργεί το σύμπαν γύρω μας, και για να έχουμε εγγράμματους πολίτες αύριο μεθαύριο που να μπορούν να αντιλαμβάνονται τη φυσική από την παραφυσική και την επιστήμη από την παραεπιστήμη, πρέπει να κάνουν καλά τη δουλειά, μάλιστα, στα δημόσια σχολεία. Μάλιστα. Θα έχουμε τη δυνατότητα το επόμενο διάστημα, κύριε Καδημητρίου, να πούμε περισσότερα. Να σας ευχαριστήσω θερμά σας για την παρέμβασή σας.